Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Εκτελεί, καλή εκτέλεση, ευκαιρία παραδημιουργηθεί. Υπάρχει offside όμως, σταματάει η φάση. Μάλλον δεν είδε ο κύριος Δημοκλός, γιατί είχαμε υπόδειξη στο βάθος από τον βοηθό που κατέβασε συνέχεια τη σημαία. Εδώ βλέπουμε, να δούμε αν από ποδοσφαιριστή της Ένωσης πάει μπάλα πίσω και ίσως γι' αυτό ο κύριος Νεοκλέος πήρε την φάση πάνω του. Ναι. Και η μπάλα πάει στον Βα, όχι χώρο. Ο Βα κάνει την προσπάθεια μόνος, θα γυρίσει την περιοχή, ευκαιρία να δημιουργηθεί, όμως η μπάλα πάει έξω. Εδώ η φάση με τον Βα. Κρατά την μπάλα, θα γυρίσει και την ευκαιρία όντως θα την χάσει ο Πεσάρα. Τον Σπόιαριτς, ο Βαρέλα προσπαθεί, φάουλ, χέρι. Εδώ. Ο Βαρέλα εκτελεί, καλή εκτέλεση όμως δεν βρέθηκε κανείς στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί ο Περικό, η Ένωση θέλει να βγάλει αντεπίθεση τώρα με τον Θεοδόρου που έχει ταχύτητα να κατεβάσει, να μπει στην περιοχή με τα αριστερό, να πλασάρει, γκολ! Η Ένωση σκοράρει με την φετινή αποκάλυψή της Θεοδόρου, πάει στα 7, η Ένωση ανοίγει σκορ στο 20. Από τον Δημήτρη Θεοδόρου, με μεγάλη ταχύτητα θα πει, θα πλασάρει ιδανικά και η Ένωση παίρνει κεφάλι στο σκορ με το 7ο φετινό γκολ του Δημήτρη Θεοδόρου. Να ακούσουμε πώς υποδέχθηκαν, να δούμε όμως την προσπάθεια, ευκαιρία, Περικό, 1-1! Η Πάφος ισοφαρίζει στο αμέσως επόμενο λεπτό. 1-1 στο 21. Εδώ η φάση φεύγει από κανονική θέση. Ο Περικό, 1-1 η Πάφος πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί από πλευράς Ένωσης, η Πάφος ισοφαρίζει. Σε ένα λεπτό δύο γκολ. Κυρίως από την αριστερή πτέρυγα. Μεταείβαση με στόχο τον Βαρέλα. Θα κατεβάσει ο Ουργουανός. Θα κάνει απευθείας σούτ έξω. Καλή επινόηση και προσπάθεια. Εδώ με το δεξί. Καλό το σούτ. Βαρπόσα. Σε θέση offside το Βαρέλα. Και εμείς να δούμε. Δεν είναι εύκολη φάση. Νομίζω ίσως είναι λίγο πιο μπροστά. Σάρα, τώρα γίνεται η σέντρα, Περικό θέλει να μπει στην φάση, η μπάλα είναι έξω, έχει τη σωστή θέση, εδώ έκανε το κεφάλι, μπάλα. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, πάντα στο 1-1 το παιχνίδι, εδώ η Ένωση θα κερδίσει φάουλ και θα έχουμε και κίτρινη κάρτα, φάουλ που έγινε στον Βαρέλα, εδώ στον Βαρέλα. Είναι ο Ριέρα εκεί, είναι ο Σταρόκιν εκεί, θα γίνει ένα σούτ από μακριά, εντελώς αστοχό η μπάλα πάει έξω. Τεσάρα εκτελεί, Βαλεριάνος μάλλον θα πάει για σέντρα καθώς δεν υπάρχει χρόνος, γίνεται η σέντρα, εδώ υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για την Πάφο. Στο 46, να δούμε ποιος έκανε το χέρι, γιατί χέρι σφύριξε ο κύριος Νεοκλέους. Ημιχρόνου, ναι, φυσικά υπάρχει χέρι, από τον Σπόιαριτς, πέναλτι για την Πάφ. Περικό, εκτελεί, ο Κλέιμαν θα το διώξει, θα το πιάσει και θα κρατήσει το 1-1. Δεν ήταν άσχημη η εκτέλεση από τον Περικό, απλά ο Κλέιμαν κάνει πάρα πολύ καλή απόκρουση. Στο 47, πρώτο κόρνερ στο δεύτερο μέρος. Ο Ριέρα εκτελεί, ο Ρούτκο απομακρύνει το σούτ έξω. Έτοιμη θα έλεγα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Έκανε με δύναμη το σούτ. Εδώ το αριστερό ψηλά η μπάλα πάει. Φάουλ που εκτελέστηκε. Ο Βα. Εξαιρετική προσπάθεια. Μπαίνει η περιοχή. Θα γυρίσει. Δεν μπορεί ο Περικό για να μπει στην φάση. Αφήνοντας αρκετά πλέον πιο πίσω τον Εθνικό. Αλακάρι. Εδώ υπάρχει offside, ο Ράγκελς. Η επάνωση σαφώς πιο μπροστά ο Λετωνός. Να δούμε τη φάση και θα πάμε στον Ανδρέα. Λοιπόν, η Πάφος είναι μπροστά εδώ με τον Βάπο, έχει χορό.
Μαλάκα. Η δεύτερη προσπίση. Τώρα η σέντρα είναι καλή. Απομακρύνεται η μπαλά από τον Παρπόσα. Θεοδόρου. Εδώ υπάρχει πέσιμο. Κύριος Νεοκλέους δείχνει και κίτρινη στον Αραγιούρη. Εδώ κάνει μια κίνηση με το χέρι πάντως ο Αραγιούρη. Από δύο αλλαγές οι δύο ομάδες, να επιθυμίσουμε. Εδώ κατοχή πάει για την Ένωση. Ο Σαντίκ θέλει να φύγει, όμως είναι σε θέση offside. Και εδώ είναι μια φάση που δεν είναι ξεκάθαρη φάση. Στρέφει η Ένωση. Πέσιμο φάουλ στον Βαρέλα. Κόσμο μέσα στην περιοχή του Ρούτκο. Εκτελεί ο Βαρέλα, πάει για δεύτερο δοκάρι. Πήγε να πει στην φάση ο Σαντίκ, άμυνα από τον Αραγιούρη. Πίσω μπάλα για τον Σιρόκ, επιστρέφει στον Βα. Πάει τώρα για την σέντρα, ο Νέμετς κάνει το κεφάλι. Κόρνερ είναι. Τα Νέμετς. Εδώ μπάλα χτυπάει στον Μπάλαζιτς. Είναι λάθος. Μπάλα όμως πάει στον Βαρέλα τελικά. Κρατά, κάνει με φάουλ, όπως λέει ο κ. Νοφλέος. Ένωση. Φεύγει ο Ριέρα, μένει μόνο ο Βαρέλα για την εκτέλεση. Στο 80, ο Βαρέλα πάει απευθείας, μπάλα περνά, μένει περιοχή έξω. Κόρνερ. Εδώ ο Βαρέλα, η μπάλα πέφτει μπροστά στον Παρπόσα. Και δεν έδειξε. Να συμβιβάζεται. Να δούμε τον Βα, ίσως στην τελευταία φάση στο παιχνίδι. Βα θα γυρίσει στην περιοχή, έξω πάει μπάλα κόρνερ από το σούτ του Μπεριγκό. Εδώ στην μεταβίβαση του Βα, ο Μπεριγκό από το ύψος της περιοχής κάνει το σούτ. Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.